προσήλθαμε το Σάββατο σε μια διευρυμένη, θα έλεγα, συνάντηση φορέων από Σιτία μέχρι και Ρέθυμνο. Δυστυχώς οι φυσικές καταστροφές ήρθαν για να μείνουν και συνεπώς οι εκπρόσωποι... Συγγνώμη, γιατί λέτε και... οι φυσικές καταστροφές ήρθαν για να μείνουν? Γιατί μου δίνετε έτσι σε τίτλο ουσιαστικά το αποτέλεσμα της σύσκεψης, της διευρυμένης σύσκεψης, αυτό να καταλάβω? Όχι αυτό. Εκείνο είναι όσον αφορά το αποτέλεσμα της πολιτείας στο Πελδεσίς. Εγώ θεωρώ ότι οι φυσικές καταστροφές θα τις συναντούμε από εδώ και πέρα συχνά. Το ζητούμενο είναι να βρίσκονται και τα πατήματα και οι λύσεις άμεσα και γρήγορα για να επιστρέφουν οι κοινωνίες που θα πλήττονται και οι περιοχές που θα πλήττονται στην κανονικότητα. Αυτό επισημάναν όλοι οι φορείς εκεί πέρα, από δημάρχους, από τα επιμελητήρια, από τη δημάρχους, από την περιφέρεια, από τους τοπικούς βουλευτές που ήταν παριστάμενοι δυο και από εμάς σαν σύλλογο. Αυτή η ανησυχία λοιπόν εκφράστηκε με πολύ έντονο τρόπο, θα λέγαμε, και καλοπροαίρετα. Εμείς ο σύλλογος θίξαμε θέματα που μας αφορούν και θέλω να πω ότι δυστυχώς μείναμε αρκετή ώρα στα δικά μας προβλήματα, ίσως χωρίς να θέλουμε να υποσκελίσουμε τον άλλον τα προβλήματα, όμως είμαστε ένα χρόνο, 14 μήνες τώρα μετά και ακόμα τα συναντούμε μπροστά. Πρόθεση, το έχουμε πει ότι υπάρχει, όμως κυρία Δουλγεράκη, η πρόθεση δεν φτάνει για να εγχειρήσει έναν άνθρωπο αν είσαι ένας απλός ιδιώτης. Πρόθεση λοιπόν υπάρχει. Πάμε όμως να δούμε τι θίξαμε εμείς. Ζητήσαμε να ξεκινήσει η επιδότηση ενοικίου, να ανοίξει ξανά η πλατφόρμα αρρωγή επιδότηση ενοικίου σεισμοπλήκτων. Έχουμε κάποιες ενοχλήσεις από ανθρώπους της περιοχής μας, του Δήμου μας και από το διπλανό Δήμο της Αρχάνης, λιγότερες βέβαια, που όταν άνοιξε η επιδότηση ενοικίου τον Οκτώβριο και έκλεισε και πολύ γρήγορα, δεν είχαν πάρει χαμπάρι πολύ και ζητούν τώρα να ανοίξει ξανά η πλατφόρμα για να νοικιάσουν ένα σπίτι με αυτήν την επιδότηση που δίνει το κράτος και που είναι ένα μέτρο που ανακουφίζει πολύ κόσμο. Έχει ανακουφίσει κόσμο. Στην Κρήτη, σε εμάς δηλαδή, είναι λίγα τα άτομα, αλλά στη Σάμο και στη Μυτιλίνη, όπου εφαρμόστηκε, ανακούφισε περιοχές. Εδώ, από ό,τι είπε ο Τριαντόπουλος, η αιτήση είναι γύρω στις 269. Δεν ήταν μεγάλος αριθμός. Δεδομένου ότι, κυρία Δουλγεράκη, από το Δήμο μας έχουν φύγει 3.402 άτομα, το 20% του Δήμου μας. Αυτοί οι άνθρωποι όλο αυτό το διάστημα κάπου φιλοξενούνται, σε συγγενείς, σε φίλους, στα παιδιά τους, σε μετόχια. Όπως καταλαβαίνετε, οι ίδιοι αισθάνονται το βάρος αυτής της φιλοξενίας. Δεν είναι εύκολο πράγμα να μένεις έξω από το σπίτι σου 14 μήνες σε οποιοδήποτε χώρο, όσο και να σε αγαπούνε. Αυτό λοιπόν ζητήσαμε και επισημάναμε, γιατί μας ενοχλούν οι συμπολίτες μας, να ανοίξει αυτή η πλατφόρμα. Υπάρχουν κάποιοι που θέλουν να φύγουν από τους οικίσκους και δεν υπάρχει δυνατότητα σπιτιών, ενοικίαση σπιτιών και στην περιοχή αλλά και σε περιοχές. Είναι μεγάλος ο αριθμός? Είναι αρκετά μεγάλος, δεν έχω τα στατιστικά. Δηλαδή των ανθρώπων οι οποίοι θέλουν να ενοικιάσουν ένα σπίτι, γιατί η ζωή και καθημερινότητα μέσα στον οικίσκο δεν λέει τώρα. Εντάξει, μεταξύ μας καταλαβαίνουμε. Το ακούω από πολλούς καθημερινά, ότι δεν είναι φυσιολογική ρύθμιση 24 τετραγωνικά μια οικογένεια τετραμιλής ή και πενταμιλής που υπάρχουν κάποιες. Συνεπώς είναι ένα ζητούμενο αυτό να ανοίξει ξανά η πλατφόρμα αρρωγή. Ο κ. Υπουργός είπε ότι θα δει το θέμα, θα το διασταυρώσει αν όντως υπάρχει αυτή η ανάγκη και ευχαρίστως αν υπάρχει αυτή η ανάγκη να το ανοίξει. Μα ακόμα και ένας να ήθελε να φύγει θα έπρεπε να είναι ανοιχτή αυτή η πλατφόρμα. Αυτό δεν το συζητάμε. Τι θα πει αν υπάρχει αυτή η ανάγκη? Ένας δεν είναι σίγουρα. Είναι αρκετοί. Ναι, σας το λέω σχηματικά, έτσι. Βεβαίως, ναι, σχηματικά, κατάλαβα. Αλλά απαντώ στην κυριολεξία ότι ένας δεν είναι σίγουρα. Αυτό το κλάβαμε ως θετική απάντηση. Επισημάναμε το πρόβλημα που δημιουργήθηκε με το τελευταίο ΦΕΚ του Σεπτεμβρίου, το ΦΕΚ το 5031, που έδινε, προσπαθώντας να δώσει λύση για την 27, για να πάρουν όλη την 27, τα κίτρινα και τα πράσινα, κάτι που επισημάναμε πολύ καιρό ότι ένα 30% δεν έχουν πάρει ακόμα τα 2 και τα 4 χιλιάρικα, αντιστοίχως πράσινα ή κίτρινα σπίτια. Βγήκε το ΦΕΚ λοιπόν του Σεπτεμβρίου, το επαιτειακό στις 27 του Σεπτέμβρη που ήρθε ο κ. Στριαντόπουλος την ημέρα εκείνη. Όμως αντί να λύσει ένα πρόβλημα,
εφόρτωσε ίσως αδικαιολόγητα θα έλεγα ή κατά λάθος ή εν αγνία φόρτωσε ένα, θα φορτώσει κιόλας έναν επιπλέον όγκο εργασίας στο υποστελεχόμενο τμήμα του ΤΑΕΦΚ. Τι σημαίνει αυτό? Τα πράσινα σπίτια λοιπόν, όπως είχαμε πει νομίζω την Παρασκευή ή την Πέμπτη την Παρασκευή μαζί, υποχρεούνται για να πάρουν τα 2.000 ευρώ να καταθέσουν φάκελο. Και του είπαμε του κύριου Υπουργού ότι αυτό είναι αδύνατο. Στην ίδια γειτονιά να υπάρχει ένας με τον προηγούμενο νόμο που πήρε τις 2.000 ευρώ για την οικοσκευή χωρίς την απέτηση δικαιολογητικών και την σύσταση έστω απλού φακέλου, με οποιοδήποτε κόστος. Γιατί όμως αυτό μπορεί να είναι μικρό το κόστος, αλλά αυτό θα εξεταστεί από κάποιους ανθρώπους, κάποιους υπάλληλους. Όλο αυτό θα τρενάρει διαδικασίες από άλλους. Και του είπαμε ότι να υπάρχει μια απλή διαδικασία με μια υπεύθυνη δήλωση, μια διασταύρωση των στοιχείων μέσα από τα Ε9. Ποιος είναι ο δικαιούχος, πού έμεινε, αν ήταν νοικιαστής, ποιανού ήταν το ακίνητο και όλα αυτά να προχωρήσουν. Στη συνεργασία μας παρέπεμψε με το ΤΕΕ και με το Υπουργείο και με την πρότασή μας, αφού την καταθέσουμε στο ΤΕΕ, να. Μα το ΤΕΕ ήδη έχει στείλει και επιστολή. Μα το ΤΕΕ ήδη τα έχει πει όλα αυτά. Γιατί ξανά μάνα πρέπει να γίνει το ίδιο? Σας λέω επακριβώς ότι υπόθηκε μέσα στη συνάντηση. Μα δεν ξέρουν από Υπουργείο, συγγνώμη, δεν ξέρουν από Υπουργείο σε Υπουργείο, από γραφείο σε γραφείο, τι ακριβώς γίνεται? Δεν ξέρουν οι Υπουργοί, οι Υφυπουργοί, τι γίνεται μεταξύ τους, ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες? Θα μας ανησυχούσε αυτό αν αυτό πραγματικά συμβαίνει. Κυρία Δουλγεράκη, είπαμε ότι θέλουμε να λυθεί το πρόβλημα. Εμείς επισημαίνουμε το πρόβλημα, βλέπουμε ότι υπάρχει το πρόβλημα και δεν έχει λυθεί. Και ξέρετε, στα λόγια μας είμαστε πάντα ακριβείς. Δεν λέμε κάποια πράγματα μόνο ως πυροτέχνημα ή ως... Πόσοι έχουν πάρει μέχρι στιγμής βοήθεια? Δύο, πόσοι είπατε στην αρχή, δύο στους τέσσερις. Ένα 30% ήταν αυτοί που δεν είχαν πάρει 2 ή 4.000 ευρώ. Δηλαδή κίτρινα και πράσινα σπίτια δεν είχαν πάρει οικοσκευή. Με τον νόμο του Σεπτεμβρίου, το ΦΕΚ, μπορούσαν κάποιοι να πάρουν οικοσκευή για τα κίτρινα σπίτια. Γύρω στα 600 άτομα όμως με 700 υπάρχουν, όπως είπε και ο κ. Δήμαρχος και το επιβεβαίωσε, ότι υπάρχουν γύρω στα 600 με 700 άτομα τα οποία δεν έχουν πάρει οικοσκευή τα 2.000 ευρώ. Αυτοί καλούνται λοιπόν να καταθέσουν φάκελο και να κάνουν όλη τη διαδικασία που θα επιβαρύνει και τους υπαλλήλους του τμήματος, αλλά και θα καθυστερήσει άλλους που έχουν μεγαλύτερες ανάγκες. Μισό να διευκρινίσουμε και κάτι άλλο. Για όποιον δεν το ξέρει, ή να το υπενθυμίσουμε για άλλη μια φορά σε εκείνους οι οποίοι εν πάση περιπτώσει διαχειρίζονται αυτά τα θέματα όχι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, και λυπάμαι που το λέω έτσι. 2.000 με 4.000 τα ποσά τα οποία θα έπρεπε να πάρουν. Το 30% δεν το έχουν πάρει. Να κάνουν μία σύσταση φακέλου σε πόσους υπαλλήλους? 17 υπαλλήλους του ΤΑΕΦΚ αυτή την ώρα, αν δεν κάνω λάθος. Αυτοί που στελεχώνουν το γραφείο, εκτός αν έχουν αλλάξει μέσα σε πολύ λίγες μέρες, 2, 3, 4 μέρες, τα μεγέθη, τα νούμερα αυτά, κύριε Γκαντάτσιο. Όχι, δεν έχουν αλλάξει. Δεν έχουν αλλάξει. Ο κ. Υπουργός. Μάλιστα. Στους 17 αυτούς υπαλλήλους, πόσο κοστίζει αυτός ο φάκελος, η σύσταση φακέλου για να πάρει τα 2 ή τα 4.000 ευρώ για βοήθεια? Για τα 4.000 ευρώ είναι σημαντικός ο φάκελος, γιατί θα υπάρχουν μεγαλύτερες ζημιές. Για τις 2.000 ευρώ που είναι πράσινα σπίτια, ο φάκελος θα είναι μικρότερος, δεν σημαίνει όμως ότι δεν χρειάζεται κάποια χρήματα. Συν το ότι κάποιος μπορεί να μην θέλει να επιδιορθώσει το σπίτι του. Δηλαδή να το θεωρεί εντελώς ασύμφορο να μπει στη διαδικασία να κάνει φάκελο για μικροζημιές και θα θέλει να πάρει μόνο την οικοσκευή. Αυτό επισημάναμε. Να δοθεί λοιπόν η οικοσκευή των 2.000 ευρώ σε όλους όσους δικαιούνται. Ούτως άλλως οι επιτροπές έχουν περάσει, τα σπίτια έχουν διαγνωστεί στην κατάσταση που είναι. Μια απλή κατάθεση και μια βεβαίωση ότι εγώ μένω εκεί, εγώ έμεινα εκεί και δικαιούμαι, ή είναι δικό μου ή μου τον νίκιαζε και δικαιούμαι αυτό το ποσό. Και θα τελείωνε το θέμα. Μάλιστα. Τόσο απλά τα πράγματα. Κύριε Κατάτσιο, επειδή τις περισσότερες φορές φαίνεται ότι δεν γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ποιο είναι το μέγεθος της καταστροφής μέσα από τα αρμόδια υπουργεία, τόσο οι υπάλληλοι του, όσο οι υπουργοί, τι τους μεταφέρεται ή οτιδήποτε άλλο. Να κρατήσω αυτό ως νούμερο, επειδή μιλάνε για διαδικασίες εξπρές, που ακόμα και στις διαδικασίες εξπρές, σε ό,τι έχει να κάνει με τους επιχειρηματίες,
πολλοί έχουν στο μυαλό τους όλα τα υπόλοιπα τα οποία μιλάμε αυτή την ώρα και κανένας εύκολα δεν πείθεται. Πόσες ακόμα αιτήσεις εκκρεμούν, πόσοι φάκελοι εκκρεμούν. Μπορείτε έτσι αριθμητικά λίγο να το επαναλάβετε για την ιστορία, όχι για κανένα άλλο λόγο. Για να τους υπενθυμίσουμε ποια είναι η σημερινή κατάσταση, πόσοι φάκελοι έχουν εξεταστεί, πόσες πρώτες, αν θέλετε, αυτοψίες ακόμα δεν έχουν γίνει. Για να δούμε δηλαδή τι γίνεται. Ακριβώς. Εδώ είναι τώρα τα πιο βαθιά νερά των προβλημάτων μας, αυτά που μείναμε αρκετή ώρα, όπως και για τα πράσινα σπίτια μείναμε αρκετή ώρα, αλλά εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα. 8.000 είναι οι φάκελοι. Σε ερώτηση του Υπουργού πόσοι έχουν καταδεθεί, μας απάντησε γύρω στους 969 έχουν καταδεθεί. Δεν είχε το ακριβές νούμερο, αλλά εν πάση περιπτώσει. 969 έχουν κατατεθεί και έχουν εξεταστεί. Ναι, το λυπηρό είναι όμως ότι δεν υπάρχει ούτε μία έγκριση μέχρι σήμερα που μιλάμε, γιατί τα δεδομένα ήταν 2-3 ημερών, μπορεί να αλλάξουν αυτή τη δεδομένα, να έχουμε 5-10 εγκρίσεις, αλλά μέχρι την ημέρα που μιλήσαμε δεν υπήρχε ούτε μία έγκριση. Μα ξέρετε, εδώ αλλάζει τα δεδομένα. Μειώνει κατά 300 περίπου και παραπάνω τους φακέλους αυτούς. Γιατί αν θυμάμαι καλά, υπήρχε μια πρώτη εντύπωση ότι έμεναν εκεί κοντά στους 1.200 φακέλους. Και από τους 1.200 που ξέραμε ότι είχαν κατατεθεί, τώρα έρχεται με τον πλέον επίσημο τρόπο ο αρμόδιος υπουργός να λέει ότι έχουμε 969 φακέλους που έχουν κατατεθεί. Ολοκληρωμένοι φάκελοι, αλλά χωρίς έγκριση κανένας από τους 969. Κυρία Δουλγεράκη, να επισημάνω, 969 έχουν κατατεθεί με πολλές ελλείψεις και δεν έχει εγκριθεί ούτε ένας, που σημαίνει επίσημα δεν έχει εκταμιευθεί ποσών για να αρχίσουν οι εργασίες. Συνεπώς, ό,τι χρήματα έχουν μπει, που έχουν μπει χρήματα, μάλιστα, είναι ακόμα στα αποθεματικά των τραπεζών. Τα 1.200 που αναφέρετε είναι τα κόκκινα κτίρια που πρέπει να πέσουν και αφορά το Δήμο, τον κάθε Δήμο, και είναι ευθύνη του Δήμου πλέον, που πρέπει να πέσουν στο Δήμο μας, και μέχρι τώρα έχουν πέσει μόλις 20. Αυτό λοιπόν μας ανησύχησε, του είπαμε του κ. Υπουργού, τι θα γίνει, γιατί αν εμάς μας προβληματίζει, φαντάζομαι και τον ίδιο τον προβληματίζει, γιατί έχουν κατατεθεί τόσοι λίγοι φάκελοι από τους 8.000 φακέλους που πρέπει να κατατεθούν, έτσι, για να ξαναμπούμε σε μια φυσιολογική ζωή. Ο Δήμος Μηνόπεδιάδος έχει υποστεί, κυρία Δουλγεράκη, τη μεγαλύτερη φυσική καταστροφή σε κτίρια, σε ζημίες, σε κτηριακή υποδομή τα τελευταία 30 χρόνια. Δεν είναι δυνατόν να εξυπηρεθεί αυτή η κατάσταση και να λυθεί το πρόβλημα με 17 υπαλλήλους. Όταν στην Αθήνα, τα είπαμε και προχθές, για λιγότερες περιπτώσεις απασχολήθηκαν 300 μηχανικοί σε 12 τομείς και έλυσαν το πρόβλημα και χειροκροτήθηκε τότε η πολιτεία. Αυτή τη στιγμή έτσι το πρόβλημα μόνο θα βαλτώνει και θα χορμίζει. Αυτό ζητήσαμε να μας πει, πώς θα γίνει να προχωρήσουν λίγο οι διαδικασίες, και εκφράσαμε την αγωνία μας στο αν θα στελεχωθεί επιπλέον το ΤΑΕΦΚ με μηχανικούς. Κυρία Δουλγεράκη, είπαμε ότι έχουν δοθεί χρήματα, αλλά μας ενδιαφέρει για το Δήμο Μηνόπεδιάδος και για τον κάθε Δήμο να ξέρουμε τι ποσά έχουν πέσει. Κύριε Κατάξιο, μισό λεπτό. Εσείς από τη δική σας την πλευρά και το τεχνικό επιμελητήριο λέτε ακριβώς τα ίδια πράγματα. Δηλαδή, ό,τι ακούω από εσάς, το ακούω και από τον κύριο Ταβερναράκη, από τη δική σας επιτροπή του τεχνικού επιμελητηρίου. Φαίνεται λοιπόν ότι υπάρχει και μια αγαστή συνεργασία και η πραγματικότητα η οποία μεταφέρεται. Αναρωτιέμαι την ίδια ώρα, θέλω ένα απλό σχόλιο ή μια απλή απάντηση με βάση την κοινή λογική. Αν μπορούμε να μιλάμε πια ότι ισχύει αυτή η κοινή λογική, πείτε μου πώς είναι δυνατόν εσείς και το τεχνικό επιμελητήριο να δίνετε τέτοια μεγέθη, να μιλάτε για μια κανονικότητα η οποία όχι δεν μπορεί να επιστρέψει μέσα σε ένα μήνα, δύο μήνες, αλλά 14 μήνες μετά το σεισμό φαίνεται να απομακρύνεται όλο περισσότερο, αλλά την ίδια ώρα τα κυβερνητικά στελέχη με τις αλλεπάλληλες επισκέψεις τους εδώ να δίνουν διαφορετικά μεγέθη και να δίνουν μια διαφορετική εικόνα, λες και τους μεταφέρουν κάποια λάθος πράγματα. Δεν καταλαβαίνω γιατί γίνεται όλο αυτό. Κύριε Κεντάτσιο, είχα ακούσει επίσης στο παρελθόν από δικά σας στελέχη του συλλόγου να λέτε γιατί, ρε παιδιά, δεν υπάρχει το εξελικεύω, το λέω όσο πιο απλά γίνεται, και λέω
Εκείνο το οποίο λέγατε κι εσείς τόσο απλά, με βάση την κοινή λογική, γιατί δεν υπάρχει εδώ ένας συντονιστής, έτσι ώστε να βλέπει ποια είναι η πραγματική κατάσταση, να μπορεί εν πάση περιπτώσει να προχωρήσει πράγματα? Δεν υπάρχει, θα σας λύσει το θέμα ένας συντονιστής? Όχι, αλλά λέμε για μια παραπάνω βοήθεια. Έχετε την καλοσύνη να μου πείτε γιατί γίνονται όλα αυτά? Κυρία Δουργεράκη, συντονιστής στις φυσικές καταστροφές της Μυτιλήνης υπήρχε και είχε οριστεί από το κράτος. Συντονιστής ενεργειών και δράσεων είχε συντονιστεί στην Εύβοια. Το ζητήσαμε λοιπόν και αυτό, και όχι μόνο εμείς, και το ΤΕΙ το είχε ζητήσει, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Μιλάτε μου και πάλι λίγο πιο δυνατά, σας παρακαλώ, ναι, ναι. Γιατί κάτι δεν πάει καλά. Ναι, ναι, τώρα με ακούτε, φαντάζομαι. Ναι, σας παρακαλώ, πολύ. Ναι, ναι, και το ΤΕΙ νομίζω το είχε ζητήσει παλαιότερα, αλλά και τοπική βουλευτές είχαν κάνει δημόσια κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις, ζητώντας αυτό το πρόσωπο κλειδί, που δεν θέλουμε να αιρέσουμε τη δράση και τη λειτουργία του συντονιστή φυσικών καταστροφών, όμως άλλο ένας τοπικός ελεγκτής, ένας τοπικός που θα παρακολουθεί και θα επιλύνει και θα ξεκλειδώνει καθημερινά προβλήματα, κυρία Δουργεράκη. Εκεί μέσα στη σύσκεψη χθες ήμασταν 150 άτομα από Σιτία μέχρι το Ρέθινο, το Αρκαλοχώρι, την Αγία Πελαγία, τη Χερσόνησο. Καταλαβαίνετε, και από όλες αυτές τις περιοχές εκπροσωπούσαμε άλλων ειδών προβλήματα, τα οποία καλούνταν εκείνη τη στιγμή να μας απαντήσει ο κύριος Τριαντόπουλος. Όσο διάθεση να υπάρχει, όπως καταλαβαίνετε, ένας συντονιστής για τις πλημμύρες, για τους σεισμούς, για το χαλάζι ανά την Ελλάδα, δεν μπορεί να παρακολουθήσει αυτή τη ροή των προβλημάτων και να τις επιλύει με ρυθμό που πρέπει να μπούμε σε μια κανονικότητα. Αυτό λοιπόν το επισημάναμε, όπως και όλοι οι παριστάμενοι. Δεν βρήκε πρόσφορο έδαφος. Όμως θα συνεχίζουμε να επιμένουμε σε αυτό, γιατί νομίζουμε ότι είναι το κλειδί, ένα από τα κλειδιά των λύσεων των δικών μας προβλημάτων. Να πούμε όμως και δύο θετικά που πήραμε σαν δεσμεύσεις, οι οποίες όμως θα υλοποιηθούν. Βλέπουμε ότι η πορεία τους είναι όρημη πλέον, και θα ήθελα να αναφέρουμε, γιατί δεν μας αρέσει σαν σύλλογος ποτέ μόνο να καρτηριάζουμε και να ισοπεδώνουμε. Δεν ισοπεδώνουμε ποτέ, αλλά επισημαίνουμε και τα καλά και τα κακά. Είχαμε ζητήσει, διαβάζοντας διάφορες παραπομπές στο ενωσιακό δίκαιο, ζητούσαμε την απαλλαγή ή την επιστροφή, όπως διορθώθηκε λίγο στην πορεία καλύτερα το αίτημά μας, την επιστροφή του ΦΠΑ στις οικοδομικές εργασίες σε όσον αφορά τα σεισμόπληκτα κτίρια. Αυτό λοιπόν ο κ. Θεαντόπουλος είπε ότι περιμένει να πάρει το feedback από το Υπουργείο για να δούμε πώς θα δημιουργηθεί και πώς θα βρεθεί αυτή η δικλίδα ασφαλείας, και για να προωθηθεί και να προχωρήσει αυτό το αίτημα, που είναι δίκαιο και θα ανακουφίσει πάρα πολύ κόσμο. Όπως επίσης, το λέω και σαν είδηση, είχαμε καταθέσει σαν σύλλογος την πράσινη συνδρομή κατοίκων. Τι σημαίνει αυτό? Ζητούσαμε κατά ένα ακίνητο που έχει προσβληθεί από το σεισμό, παράλληλα με τις εργασίες τις οικοδομικές και τις επιδιορθώσεις και την ανακατασκευή του κτίριου, να μην έχουμε μόνο ένα στιβαρό κτίριο και ένα όμορφο κτίριο, αλλά να έχουμε και ένα περιβαλλοντικά αναβαθμισμένο κτίριο. Αυτά λοιπόν τα χρήματα έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταθέσαμε και στον κύριο Σκηνά το ίδιο υπόμνημα όταν ήρθε, και για το ΦΠΑ και για την περιβαλλοντική αναβάθμιση. Το είχε δει ο ίδιος, και πιστεύουμε ότι το πράγμα βοηθιέται και από εκεί. Το είχε δει και ο ίδιος θετικά και μας ανακοίνωσε ότι δεν έχει απορριφθεί για την ώρα. Όμως σύντομα θα μας καλέσει σε μια συνάντηση μόνο για αυτό το θέμα. Αυτά λοιπόν τα δύο ζητούμενα, αν επιτευχθούν, θα βοηθήσουν πάρα πολύ κόσμο να τρέξουν οι διαδικασίες γρηγορότερα. Θα αντισταθμίσουν, κυρία Δουλγεράκη, την δειλή αναπροσαρμογή του τιμολογίου. Δηλαδή δεν ήταν αναπροσαρμογή αυτή το 8 και 10%. Αυτά όμως η επιστροφή του ΦΠΑ στις εργασίες και η πράσινη συνδρομή κατοίκων θα είναι ένα αντίβαρο της δειλής αναπροσαρμογής του τιμολογίου, ναι, του 2011.
Ναι. Δεν μου λέτε, κύριε Γκετάτσιο, αυτή η έρμη κανονικότητα που λέγεται, ξαναλέγεται ή οτιδήποτε άλλο? Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω στη χθεσινή ημέρα και στη χθεσινή συνάντηση και σύσκεψη, δεν ανακαλύψατε την Αμερική, δεν την ανακάλυψε κανένας από εσάς. Αν και βέβαια στην αρχή της εκπομπής είπα ότι είναι πάρα πολύ καλό ότι έρχεται συνεχώς ένας υφυπουργός αρμόδιος για αυτά τα θέματα στην Κρήτη, αλλά το ζητούμενο είναι ότι αυτή η επίσκεψη θα πρέπει να είναι, αν μη τι άλλο, ουσιαστική για τον καθένα από εσάς, γιατί εσείς βιώνετε με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο όλα αυτά τα προβλήματα, είτε από τους πυρόπληκτους, είτε από τους πλημμυροπαθείς, είτε από τους σεισμοπαθείς. Αυτή η έρμη, η κανονικότητα στη δική σας την περίπτωση, κατά πότε, αν έχετε την καλοσύνη να μας πείτε, εκτιμάτε ότι θα έρθει με βάση την υπάρχουσα κατάσταση, κύριε Γκατάτσιο? Κυρία Δουλγεράκη, με τους υπάρχοντες ρυθμούς η κανονικότητα θα έρθει μετά από 15 χρόνια και όχι σε όλους τους σεισμόπληκτους. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Όταν μιλάμε για 8.000 σπίτια και φακέλους που πρέπει να εξεταστούν, όταν μιλάμε για 1.200 που κρίνονται ότι πρέπει να κατεδαφιστούν, σε αυτά τα σπίτια μένανε άνθρωποι μέσα. Είχαν στηθεί νοικοκυριά, είχαν υπάρξει επιχειρήσεις. Αυτά όλα πρέπει να αποκατασταθούν γρήγορα. Δεν η κανονικότητα πρέπει να έχετε σε σύμπνοια με το χρόνο. Δεν είμαστε αιώνιοι. Δεν ζούμε 100 και 1000 χρόνια όπως έχουμε διαβάσει σε διάφορα. Ζούμε ένα πεπερασμένο αριθμό χρόνων. Πρέπει λοιπόν αυτά να έρθουν σε απόλυτη σύμπνοια. Μάλιστα. Λέτε ότι πολλοί μπορεί να μην προλάβουν αυτή την κανονικότητα. Βεβαίως δεν θα προλάβουν. Κάποιοι που είναι πάνω από 75 χρονών, αν οι ρυθμοί είναι έτσι, δυστυχώς θα παραμείνουν ή σε εκείσχους, ή φιλοξενούμενοι, ή θα μένουν σε ενίκιο. Τίποτα άλλο. Δηλαδή τα πράγματα είναι ομά. Κύριε Κετάτσιο, μπερδεύτηκαν κατά την άποψή σας? Δεν θέλουν να προχωρήσουν έτσι όπως πρέπει? Δεν ξέρουν να το κάνουν? Τι στην ευχή συμβαίνει? Διότι μέχρι σήμερα, μέσα από την ίδια την νομοθεσία, μέσα από ό,τι υπάρχει και διαθέτει ως εργαλείο η ελληνική πολιτεία, το Σύνταγμα, οι νόμοι κλπ, έχουμε δει πάρα πολλές φορές στο παρελθόν, μέσα σε αυτούς τους 14 μήνες, ακόμα και τις πιο δύσκολες ώρες σας, εσείς να βρίσκετε, και δεν εννοώ εσάς προσωπικά, και το Σύλλογο, στο Σύλλογο πολύ περισσότερο αναφέρομαι, να βρίσκεται εκείνους τους νόμους, τα πατήματα, το τι πρέπει να γίνει και να το προωθείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, έτσι ώστε να μπορέσει να υπάρχει μια ανακούφιση. Γιατί αδυνατεί να το κάνει αυτό η ελληνική πολιτεία? Δεν έχει τους ανθρώπους να το κάνουν, πιστεύετε? Δεν θέλει να το κάνει? Τι στην ευχή συμβαίνει? Ποια είναι η δική σας η εκτίμηση? Κυρία Δουλγεράκη, και ανθρώπους έχουν και εργαλεία υπάρχουν και νόμοι υπάρχουν και το Σύνταγμα προβλέπει και είναι ευθύνη της κάθε πολιτείας με το άρθρο 23 να προβλέψει και να ρυθμίσει το θέμα της στέγασης των πολιτών της. Δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτό το ερώτημα. Ειλικρινά δεν μπορώ, και θα με στεναχωρούσε αν έβγαζα από το πίσω μέρος του μυαλού μου αυτό που λέτε ότι δεν θέλουν. Δεν νομίζω κανείς να βρίσκεται σε αυτή την κατηγορία. Θα ήταν άρρωστο να λέγαμε ότι κάποιοι δεν θέλουν να προχωρήσουν τα πράγματα. Όμως μας προβληματίζει, και αυτό παραπέμπει με αυτούς τους ρυθμούς που μιλούμε, ότι τα πράγματα δεν είναι απλά. Ίσως δεν περίμεναν ότι ή δεν κατάλαβαν ότι το πρόβλημα είναι τόσο μεγάλο, και αυτό δημιουργεί επιπρόσθετα. Μα τότε δεν κάνουν για τη θέση που είναι, αν δεν κατάλαβαν ποιο είναι το μέγεθος του προβλήματος. Να με συγχωρείτε δηλαδή, αλλά εγώ δεν μπορώ να το μασίσω αυτό, ούτε μπορώ να το δεχτώ πάνω στην κουβέντα την οποία κάνουμε, κύριε Γκατάτσιο. Είναι δυνατόν να είσαι εκλεγμένος, να είσαι υφυπουργός, να είσαι βουλευτής, να όλα τα υπόλοιπα, και να μην ξέρεις τι ακριβώς γίνεται? Εκεί μέσα στο κοινοβούλιο υπάρχουν 300. Αν δεν γνωρίζουν οι 300 τι γίνεται και δεν καταλαβαίνουν, να με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά δεν κάνουν γι' αυτό το οποίο λέμε. Τι θα πει δεν κατάλαβαν?
Ποιο είναι το μέγεθος του προβλήματος? Πόσοι άνθρωποι είσαστε που μένετε στα containers? Πόσοι άνθρωποι είσαστε που παλεύετε καθημερινά έτσι ώστε να δείτε πώς θα μπορέσετε να επιβιώσετε εσείς και τα παιδιά σας? Πόσοι άνθρωποι είναι αυτοί που έφυγαν από την περιοχή? Μα εσείς μόλις είπατε σήμερα 3.402 οι οποίοι έφυγαν και φαίνεται ότι δεν θα ξαναγυρίσουν. Εσείς λέτε ότι για την επιδότηση ενοικίου μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί 269 αιτήσεις, ότι σκέφτονται αν θα ξανανοίξουν την πλατφόρμα. Εσείς λέτε για 8.000 φακέλους οι οποίοι αυτή την ώρα εκκρεμούν. Δηλαδή αυτό εγώ δεν μπορώ να το δεχτώ πάνω σε αυτή τη βάση της συζήτησης, με βάση την κοινή λογική, γιατί αυτή διαθέτω. Να έρχεται ο εκλεγμένος και να σου λέει ότι κάνει, αλλά η πραγματική κατάσταση είναι αυτή. Λυπάμαι, κύριε Γκαντάτσιο. Έχετε δίκιο, κύριε Βουλγεράκη. Μέχρι τώρα γινόταν διαπιστώσεις. Γι' αυτό εσείς να μην λέτε λοιπόν ότι ίσως δεν καταλαβαίνουν. Καταλαβαίνουν πάρα πολύ καλά ποια είναι τα δεδομένα που έχουν. Μέχρι τώρα, επαναλαμβάνω, καταλαβαίνουν ποια είναι τα δεδομένα. Ίσως δεν ήξεραν ούτε τη λύση, ούτε τον τρόπο να επιληθούν. Κυρία Δουλγεράκη, το ζητούμενο είναι ότι μέχρι τώρα δεχόμαστε εξαγγελίες, προσπάθειες εφαρμογής. Αυτά δεν μας αρκούν. Εμείς φωνάζουμε και θα φωνάζουμε. Αν λοιπόν οι σύλλογοι και οι φορείς καλούνται σε συναντήσεις οι οποίες μόνο θα εντοπίζουν το πρόβλημα ή μόνο θα ακούνε το πρόβλημα, πολύ φοβάμαι ότι θα είμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Θα είμαστε θεατές όπως βλέπουμε 100 και 200 φορές τις παλιές ελληνικές ταινίες και γελάμε με τις ίδιες ατάκες. Θα είμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Εμείς δεν θέλουμε λοιπόν να είμαστε θεατές. Θέλουμε να δούμε λύσεις ουσιαστικές στα προβλήματα και εν πάση περιπτώσει εμείς προτείνουμε λύσεις. Δεν λέμε μόνο υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Λέμε υπάρχει αυτό το πρόβλημα μεν, αλλά λύνεται και έτσι. Και αυτό είναι που μας διαφοροποιεί. Και θα χειροκροτήσουμε το καλό. Είδατε, είπαμε ότι ανακοινώθηκε η επιστροφή του ΦΠΑ και ψάχνουν να βρουν τον τρόπο. Καλά, μετά που θα το πάρετε, μετά που θα γίνει αυτό, δεν αφορά εσάς. Να έρθουμε να το ξαναπούμε, γιατί ανακοινώθηκε και είναι θετικό βήμα, αλλά αφήστε το πρώτα να υλοποιηθεί. Γι' αυτό είπα, ανακοινώθηκε, δεν είπα ότι υλοποιήθηκε. Αλλά δεν μας αρκεί λοιπόν αυτό το πράγμα. Θέλουν να εντοπίζονται το πρόβλημα. Από εδώ και πέρα είμαστε 14 μήνες μετά και θέλουμε συγκεκριμένες δράσεις και ενέργειες οι οποίες θα τρέξουν. Δηλαδή και σε ένα ημαραθώνιο, γιατί ακούστηκε εκεί πέρα ότι κάνουμε μαραθώνιο. Ναι, κάνουμε μαραθώνιο. Όμως στο μαραθώνιο δεν μπορείς να τρέξεις σε μια ζωή το δρόμο. Υπάρχει ένα χρονικό όριο για να βγεις στις πρώτες θέσεις και για να πάρεις να διεκδικείς το μετάλλιο. Λοιπόν, το ζητούμενο αυτή τη στιγμή είναι ο χρόνος και αυτό είναι το στοίχημά μας. Λοιπόν, άλλη μια συνάντηση, σύσκεψη, διευρυμένη σύσκεψη από το Ρέθυμνο μέχρι τη Σιτία, αλλά σε ό,τι έχει να κάνει με τη δική σας την περίπτωση για τους σεισμόπληκτους, που ήταν μόνο για τον εντοπισμό ενδεχόμενα, για την ενημέρωση, για την ανακύκλωση του θέματος, αλλά χωρίς καμία λύση. Αυτή είναι η ουσία, κύριε Γκαντάτσιο, αυτό μου λέτε. Κυρία Δουλγεράκη, για την ώρα μένουμε σε αυτά που έχουν υποθεί. Αυτές τις δηλώσεις είχαμε πάρει εκεί μέσα, παρουσία όλων. Δεν έχει ανακοινωθεί κάτι καινούργιο. Δυστυχώς με τους φακέλους είμαστε στο σημείο 0. Από τους 8.000 φακέλους δεν υπάρχει ούτε μία μέχρι τώρα επίσημη έγκριση. Με την επιδότηση ενοικίου λάβαμε σεισμοπλήκτων, λάβαμε τη διαβέβαιωση ότι θα ελεγχθεί. Και αν χρειαστεί και υπάρξει ανάγκη, θα προχωρήσει. Μάλιστα. Με την περίφημη αυτή κανονικότητα, κατ' εκτίμηση έτσι όπως κινούνται τα πράγματα, σε μια 15ετία να βρίσκεστε μπροστά της. Κύριε Γκαντάτσιο, σας ευχαριστώ πολύ. Δεν έχω κάτι άλλο να ρωτήσω από αυτές τις συσκέψεις. Κοιτάξτε, το αναφέρω αυτό και ήθελα να κάνουμε αυτή την συζήτηση, διότι υπάρχουν και εκείνοι που λένε ότι, ξέρετε, μετά που έσβησαν τα φώτα της δημοσιότητας, μετά που τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σταμάτησαν να ασχολούνται με το θέμα, φαίνεται ότι δεν προχώρησαν και πάρα πολύ καλά τα πράγματα. Και τους απαντώ με αυτόν τον τρόπο. Κάνετε λάθος, κύριοι, εσείς της ΔΑΠΝΟ Δουφουκού, που λέτε κάτι τέτοιο, διότι τα τοπικά μέσα ενημέρωσης και τουλάχιστον ο 984 ποτέ μα ποτέ δεν σταμάτησε να ασχολείται με αυτό το θέμα εδώ και 14 μήνες. Αλλού να πάτε να τα βρείτε όλα αυτά, διότι αυτό είναι το περίφημο άλοθη για να μην κάνεις τη δουλειά όταν πρέπει.
αυτό το προσυπογράφουμε ότι τα μέσα δεν μας ξέχασαν και ευχαριστούμε γι' αυτό. Ξέρετε ότι αν είχαμε και αυτή την στέρηση, η φωνή μας θα ήταν, ήταν σβησμένη. Mm-hmm. Δυστυχώς, ίσως να το, κάποιοι να μην ήθελαν να ακούγεται αυτό το πρόβλημα, όμως να ξέρετε ότι σας ευχαριστούμε. Η δημοσιοποίηση των προβλημάτων και των ενδυμάτων όλων των σεισμοπλήκτων είναι κάτι πολύ μεγάλο και αυτό περνάει από εσάς. Δυστυχώς, μόνο από εσάς. Γιατί το θεωρούμε υποχρέωσή μας. Κύριε Καντάτσιο, και καλημέρα και καλή εβδομάδα σας εύχομαι. Επίσης, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε. Και...